Με τη χάρη του Χριστού μας, αδελφοί, θα διαβάσουμε από την 919 σελίδα το κατά Λουκά Ευαγγέλιο και από το κεφάλαιο Ιώτα Γάμα και το εδάφιο 34. 919 σελίδα είναι από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το 13ο κεφάλαιο και από το 34 εδάφιο, με τη χάρη του Χριστού μας. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ηφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκιση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπο η όρνη στα ορνήθια αυτής, υπό τα σπτέρυγας και δεν ηθελήσατε. Ιδού σας αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δε σας λέγω ότι δεν θέλετε με ειδή εωσού ελθεί ο καιρός, ότε θέλετε υπή ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αμήν. Ένας θρήνος πραγματικά, αδελφοί, του Ιησού πάνω από την Ιερουσαλήμ. Πραγματικά ένας λυγμός από τα βάθη της καρδιάς του Ιησού, του Υιού του Θεού, πάνω από την πόλη την Αγία, την πόλη την οποία έκλεξε ο ίδιος ο Θεός να χτιστεί ο ναός του Θεού, να κατοικεί ο Θεός, να είναι ο λαός του και να λατρεύει εκεί τον αληθινό Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Πραγματικά, αδελφοί, ο Χριστός εδώ έκλαψε, αλλού σε ένα άλλο σημείο, πάλι πριν μπει στην Ιερουσαλήμ προς το τέλος της διακονίας του, πάλι εκεί έκλαψε, μας λέει ο Κύριος, όταν θρήνησε δεύτερη φορά πάλι την Ιερουσαλήμ. Αλλά και εδώ, αδελφοί, τα λόγια αυτά, πραγματικά βγαλμένα μέσα από την καρδιά του Κυρίου, από την καρδιά του Θεού, αδελφοί, για ένα λαό, για μια πόλη, η οποία ήταν ένδοξη, η οποία ήταν ευλογημένη, είχε όλες τις επαγγελίες του Θεού, είχε όλες τις υποσχέσεις του Θεού. Ο δρόμος ήταν σπαρμένος με την ευλογία του Θεού. Το μόνο που χρειαζόταν ο λαός αυτός ήταν να ακούσει τη φωνή του Θεού, να υπακούσει στη φωνή του Θεού και να ευλογηθεί και να τερματίσει το δρόμο του ευλογημένος. Η απιστία όμως του λαού αυτού, η ολιγοπιστία του, σκληροτράχυλος λαός, αλλού αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν ο λαός Ισραήλ, πολλές φορές απίστησε, πολλές φορές αρνήθηκε το θέλημα του Θεού, δεν κοίταξε στα γεγραμμένα, δεν κοίταξε στους ανθρώπους, τους απεσταλμένους που ο Θεός είχε στείλει, καθώς εδώ μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, αλλά κοίταξε την καρδιά, κοίταξε στη γη αυτή, κοίταξε στα γήινα, κοίταξε στο θέλημά του και κοίταξε και στον κόσμο αυτόν, αρνώντας, αρνόμενοι μάλλον, το θέλημα του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος στρέφει το βλέμμα του στον κόσμο, αυτομάτως καθίσταται εχθρός του Θεού. Ιδιαίτερα αυτός που αγαπάει τον κόσμο, δηλαδή αγαπάει το φρόνημα του κόσμου, ο Θεός δεν τον εχθρεύεται, αλλά καθίσταται εχθρός του Θεού. Καθίσταται από μόνος του. Η θέση που παίρνει δηλαδή είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Αυτόματα μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Και εδώ ο Χριστός λοιπόν ως άνθρωπος πλέον περπατάει, βλέπει την Ιερουσαλήμ και φωνάζει μέσα από την καρδιά του «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ». Και προσέξτε τι λέει, «Ηφωνεύουσα τους προφήτες και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν». Ένα χαρακτηριστικό δηλαδή που πραγματικά στεναχωρεί το Θεό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, Ισραηλίτες, φωνεύανε τους προφήτες και λιθοβολούσαν τους απεσταλμένους. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, πόσες φορές ήθελα να μαζέψω τα παιδιά σου, το λαό σου και εσείς δεν ηθελήσατε. Μα εμείς, Κύριε, βλέπαμε τον Ιερεμία, βλέπαμε τον Ισαΐα, βλέπαμε τον Ιεζεκιήλ. Δεν ξέραμε ότι είναι ο απεσταλμένος σου και όμως αυτός ήταν ο απεσταλμένος του Θεού. Μιλούσε ο Θεός μαζί τους, με τους προφήτες και τους έλεγε το λόγο του Θεού με τους μικρούς, με τους μεγάλους προφήτες.
Και εδώ καμιά φορά κάνω μια παρένθεση. Όταν λέμε μικρούς και μεγάλους προφήτες, εννοούμε μικροί σε μέγεθος, έτσι, στα γεγραμμένα τους. Ο Αχαρίας, ο Μαλαχίας, μικροί προφήτες. Μεγάλοι προφήτες, ο Ισαΐας, δεν σημαίνει ότι ο ένας ήταν καλύτερος από τον άλλον, αλλά ερχόταν ο Θεός και μιλούσε με τους απεσταλμένους του. Και έβρισκε ανθρώπους ταπεινούς, ανθρώπους γεμάτους με απόφαση να κάνουν το θέλημα του Θεού, γεμάτους από το λόγο του Θεού και η καρδιά τους δοσμένη στον Κύριο. Και ερχόταν ο λόγος του Θεού στα αυτιά των παιδιών του Θεού, του λαού Ισραήλ. Εκείνοι όμως δεν ακούγανε, εξουθενούσανε τη φωνή του Θεού. Αδελφοί, αυτός είναι ο μέγας κίνδυνος που έχουμε κι εμείς. Να εξουθενήσουμε τη φωνή του Θεού. Να εξουθενήσουμε τη φωνή του Κυρίου. Γιατί έρχεται ο Θεός να μιλήσει άπαξ και δεις. Αλλά ο άνθρωπος λέει δεν ακούει, δεν προσέχει, δεν δίνει σημασία. Γιατί δεν δίνει σημασία? Πέρα για το ότι η καρδιά του μπορεί να είναι στραμμένη αλλού, μπορεί να εξουθενήσει το λόγο. Μπορεί το λόγο δηλαδή να πει τώρα ποιος είναι αυτός που μου μίλησε το λόγο. Ποιος είναι αυτός τώρα που μου είπε ότι ο Χριστός σώζει. Ποιος είναι αυτός, ένας τελευταίος άνθρωπος. Κι όμως μέσα από τα παιδιά του Θεού, αδελφοί, και τους αναγεννημένους ανθρώπους και χρησμένους του Κυρίου δια Πνεύματος Αγίου, ο Θεός φέρνει το λόγο του. Ιδού λέει επί τους δούλους μου και τας δούλας μου, θα εκχαίω το Πνεύμα μου το Άγιο. Για να γίνουν μάρτυρες, μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία και πάσα όπου ανακουστεί ο λόγος του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι ακούνε και λέει τώρα ποιος είναι αυτός που μου μιλάει, ένας άνθρωπος μιλάει. Ένας ηλικιωμένος, ένα νέο παιδί, ένας υπάλληλος, ένας εργάτης, ένας εγώ είμαι σοφός, εγώ είμαι μεγάλος, εγώ είμαι, αποκλείεται, δεν είναι η φωνή του Θεού αυτή. Κι όμως αυτή είναι η φωνή του Θεού. Και οι άνθρωποι εξουθενούν τη φωνή του Θεού. Και είναι φοβερό, αδελφοί, γιατί οι άνθρωποι ζητούν, ιδιαίτερα οι Έλληνες εδώ που ζούμε, μάλιστα ζητούν σοφία και εξουθενούν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αλλά ο Χριστός πάντοτε, αδελφοί, έστελνε απεσταλμένους προφήτες για να μιλήσουν το Λόγο του Θεού, να προφητέψουν το Πνεύμα το Άγιο, και ανθρώπους οι οποίοι φέρναν το Λόγο του Θεού, ευλογημένους, γραμματείς, Νεεμάν, Έσδρας, να φέρουν το Λόγο του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, λέει, τους λιθοβολούσανε και τους φωνεύανε. Τους λιθοβολούσανε και τους φωνεύανε. Απεσταλμένους προς αυτούς, απεσταλμένους. Σήμερα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, κηρύτεται από απεσταλμένους. Και δεν εννοώ για τις διακονίες ή τα χαρίσματα που ο Θεός μπορεί να δώσει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, για τον καταρτισμό, για όλα αυτά που ξέρουμε και γνωρίζουμε, τη διδαχή των Αποστόλων. Αλλά μιλώ και εννοώ όλους μας ότι ο Θεός μας αποστέλει να φέρουμε το Λόγο του Θεού. Μας αποστέλει να φέρουμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Την καλή αγγελία ότι μετανοείται διότι ο Χριστός έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία του. Αυτή είναι η καλή αγγελία πλέον στους ανθρώπους. Και ο Θεός στέλνει απεσταλμένους. Και λέει ο Θεός ότι όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Έτσι δεν μας λέει? Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Πώς θα πιστέψουν όμως εάν δεν ακούσουν? Γιατί λέει ότι η πίστης έρχεται δια της ακοής. Άρα λοιπόν πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι. Πώς θα ακούσουν αν δεν κηρύξει κάποιος? Υπάρχει λοιπόν το κήρυγμα, είπαμε, έτσι, από όλους μας. Από όλους μας, στους χώρους εργασίας, στις σχολές μας, στα σχολεία, οπουδήποτε. Και πώς θα κηρύξουν εάν δεν αποσταλώσει? Άρα λοιπόν όλα ξεκινάνε από την αποστολή. Και η αποστολή αυτή, αδελφοί, είναι αποστολή της εσχάτης Εκκλησίας, ιδιαίτερα αποστολή να φέρουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημά μας σήμερα, αλλά εμείς τώρα σαν παιδιά του Θεού μπορούμε να διακρίνουμε τους απεσταλμένους προς εμάς. Γιατί ο Θεός θα έρθει να μας μιλήσει με απεσταλμένους. Το συνηθίζει και το κάνει ο Κύριος. Θα μας μιλήσει στο ταμείο μας, θα μας μιλήσει στη μελέτη της Γραφής, αμήν. Αλλά θα μας μιλήσει και μέσα από απεσταλμένους. Θα βάλει δίπλα μας και στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι θα είναι απεσταλμένοι να μας φέρουν το Λόγο του Κυρίου. Εκεί εμείς τώρα τι θέση θα πάρουμε? Θα το εξουθενήσουμε? Θα το αντικρούσουμε? Θα φωνέψουμε τους προφήτες? Θα λιθοβολήσουμε
τους απεσταλμένους. Δηλαδή, θα εξουθενήσω τον λόγο ή θα πω μήπως μου μιλάει ο Θεός. Μήπως ο Θεός τον έβαλε αυτόν τον άνθρωπο μέσα εδώ, δίπλα στη δουλειά μου. Μήπως, λέω εγώ τώρα, το παιδί μου το έβαλε ο Κύριος και μου μίλησε σήμερα. Ή τη μητέρα σου, την έβαλε τον πατέρα σου, αν είσαι νέος. Την έβαλε, τον έβαλε να μιλήσει τον προϊστάμενο, τον υφιστάμενο. Μήπως τον έβαλε τον αδελφό, την αδελφή. Ο Κύριος να μιλήσει, γιατί είναι απεσταλμένος. Να φέρει λόγο Θεού. Και θα δούμε, αδελφοί, ότι μέσα στη γραφή, σε πάρα πολλά σημεία, ο Θεός μιλάει με απεσταλμένους και πόσο ευλογήθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι το διέκριναν και ευλογήθηκαν στη ζωή τους και πόσο άνθρωποι οι οποίοι το εξουθένησαν και το παραμέρισαν, δεν του δώσαν σημασία, πόσο ταλαιπωρήθηκαν. Ώστε να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί να διακρίνουμε, αδελφοί, τη φωνή του Θεού. Γιατί θέλει ο Χριστός να μας συνάξει, αδελφοί. Τα ορνήθια, λέει, όπως η όρνηθα, λέει, μαζεύει τα ορνήθια κάτω από τις πτέρυγες, έτσι θέλει ο Χριστός να μας συνάξει, αλληλούια, να μας μαζέψει, αδελφοί. Πώς? Μέσα από το λόγο Του, μέσα από τη φωνή Του, να ακούσουμε τη φωνή Του, να υπακούσουμε στη φωνή Του. Και τότε τι θα κάνουμε όταν υπακούσουμε? Θα μας βάλει κάτω από τις πτέρυγες Του. Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να είμαστε κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου? Δεν υπάρχει, αδελφοί. Τι άλλο θέλουμε? Να είμαι ασφαλισμένος κάτω από τις πτέρυγες του παντοδυνάμου Θεού. Αλληλούια. Αλλά να διακρίνω τους απεσταλμένους που έχει βάλει ο Κύριος. Αν γυρίσουμε σελίδα, αδελφοί, είναι η παραβολή του ασώτου Ιού. Θα διαβάσω 1-2 εδάφια από αυτήν, γιατί θέλω να δούμε πώς ο Θεός είχε προνοήσει μέσα στο σπίτι του πατέρα να βάλει κάποιους απεσταλμένους, κάποιους δούλους. Δεν λέω για τον πατέρα, δεν λέω για τον άσωτο Υιό, αλλά θέλω να δούμε λίγο τον πρεσβύτερο Υιό και τους δούλους που ήταν μέσα στο σπίτι. Διαβάζω 9-21, αν θέλει κάποιος να παρακολουθήσει, στο 22 εδάφιο. Έχει επιστρέψει ο άσωτος Υιός, ο πατέρας τον έχει δεχθεί, τον έχει αγκαλιάσει, τον φυλάει, τον έχει σπλαχνιστεί, τον έχει έτσι καταφυλίσει, όπως λέει πιο πάνω. Και στο 22 ο πατέρας απευθύνεται στους δούλους. Απευθύνεται δηλαδή στους τελευταίους μέσα στο σπίτι, θα λέγαμε. Έτσι, οι δούλοι, μην κοιτάτε τώρα, καμιά φορά λέμε ο δούλος του Κυρίου, έτσι, και λέμε να τον τιμήσουμε, το δούλο του Κυρίου. Και καλά κάνουμε και τιμάμε τους δούλους του Κυρίου, αλλά οι δούλοι τότε ήταν οι τελευταίοι, οι έσχατοι, αυτούς που τους είχαν να κάνουν τις δουλειές. Και μάλιστα τους διατάζανε και δεν τους πληρώνανε κιόλας. Λέει λοιπόν ο πατέρας προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δότε δαχτυλίδιο εις τη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες το μόσχο των συτευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθώμε. Δίνει εντολές. Οι δούλοι λοιπόν, οι οποίοι θα τους χρησιμοποιήσει ο Θεός, όπως θα δούμε, οι εξουθενημένοι αυτοί θα τους χρησιμοποιήσει ο Κύριος αργότερα, εδώ δέχονται εντολές. Ο πατέρας τους δίνει εντολές. Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη. Ενδύσατε αυτόν, τον άσωτο Υιό. Οικοδομήστε αυτόν. Δίνει εντολές στους δούλους, στους υπηρέτες. Οικοδομήστε τους αδελφούς σας. Οικοδομήστε το αυτό που επέστρεψε. Οικοδομήστε τον αδύναμο, δυναμώστε τον αδύναμο, ενισχύστε τον ασθενή, τον άρρωστο, προσευχηθείτε να γίνει καλά. Δίνει εντολές ο Κύριος στους δούλους. Και αν δεν γίνω δούλος, δεν μπορεί να είμαι απεσταλμένος. Αν δηλαδή δεν ταπεινώσω τον εαυτό μου, δεν πω, Κύριε, θέλω να είμαι δούλος και υπηρέτη Σου πρώτον και δεύτερον δούλος και υπηρέτης της Εκκλησίας, έτσι, του σώματός Σου που είναι η Εκκλησία, δεν θα μπορεί να με αποστείλει ο Κύριος. Δεν θα μπορέσει. Αν εγώ μέσα στην καρδιά μου θέλω να γίνω διδάσκαλος και να λέω στους άλλους τι να κάνουν και εγώ ποτέ να μην δέχομαι τι να κάνω εγώ, δεν μπορώ να γίνω δούλος, δεν θα μπορεί να με χρησιμοποιήσει ο Θεός. Δεν θα μπορεί να με αποστείλει ο Θεός. Ενδύσατε αυτόν, δώστε δαχτυλίδι στα χέρια του, υποδήματα στα πόδια του. Οικοδομήστε τον, όπως είπαμε. Φαγόντε, σας εφρανθώμε. Και καθώς χαίρονται, γιατί μέσα στη χαρά του Κυρίου είναι και οι δούλοι, χαρώντες ας εφρανθώμε, γιατί οι δούλοι μπορεί να εργάζονται, έτσι μπορεί να κουράζονται, αλλά έχουν κάτι που δεν είχε ο άσωτος Υιός στη μακρινή γη και τελικά από ό,τι φαίνεται ούτε ο πρεσβύτερος Υιός το είχε, χαιρόντουσαν με τον Κύριο. Χαίρεσε με τον Κύριο.
Χαίρεσαι στην παρουσία του Κυρίου. Αλληλούια. Χαίρεσαι όταν γονατίζεις στο ταμείο και σου μιλάει ο Θεός. Χαίρεσαι όταν έρχεσαι και ακούς το λόγο του Κυρίου. Ανοίγει η καρδιά σου, η καρδιά μου, και αφήνω το λόγο του Θεού, γιατί ο Κύριος θα δώσει το λόγο του. Η καρδιά μου όμως την ανοίγω, γιατί πρέπει να την ανοίξουμε την καρδιά μας, αδελφοί, για να ακούσω το λόγο και να χαρώ στη χαρά του Κυρίου. Χαίρομαι όταν βλέπω ψυχές να σώζονται ή στεναχωριέμαι. Χαίρομαι όταν βλέπω αδελφούς να ευλογούνται μέσα στην εκκλησία, να οτιδήποτε, είτε πνευματικά είτε βιωτικά. Ή στεναχωριέμαι ή μαγκώνεται η καρδιά μου. Χαιρόμαστε, αδελφοί, χαιρόμαστε, αδελφοί. Και οι δούλοι χαίρονται, οι δούλοι χαίρονται πάντοτε με τον Κύριο, έτσι. Και καθώς έρχεται, λέει, ο πρεσβύτερος του 25, είχε ένα συνήθειο ο πρεσβύτερος, δυστυχώς για αυτόν, δεν πήγαινε στον πατέρα. Δεν πήγαινε, δεν βλέπουμε να έχει μια σχέση καλή με τον πατέρα αυτός ο άνθρωπος. Αλλά ο πατέρας, αδελφοί, προνόησε γι' αυτό. Είχε βάλει τους δούλους, είχε βάλει τους εργάτες, τους δούλους. Και καθώς ερχόμενος, λέει, πλησίασε στην οικία, άκουσε συμφωνία και χορούς. Και καθώς δεν πήγε στον πατέρα να του μιλήσει, προσκάλεσε, λέει, προσκάλεσε στο 26 έναν δούλο. Βρήκε έναν δούλο και άρχισε και το ρώτησε. Τι είναι όλα αυτά που γίνανε, τι είναι όλα αυτά που ακούω. Και ο δούλος τι λέει. Ο δούλος λέει στο 27, είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε. Ο αδελφός σου ήρθε. Του λέει την αλήθεια δηλαδή, δεν του λέει ψέματα. Γιατί ο δούλος μιλάει πάντοτε την αλήθεια. Δεν λέει τα ψέματα, λέει πάντοτε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Έσφαξε ο πατέρας σου το μόσχο των σιτευτών. Τι του λέει? Του λέει πώς συμπεριφέρεται ο Θεός, πώς συμπεριφέρεται ο πατέρας. Αρχίζει δηλαδή και του φέρνει το Λόγο του Θεού στην ουσία. Του φέρνει το θέλημα του Θεού. Ποιος? Ένας δούλος, ο τελευταίος. Αλλά έχει φωνή Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απείλαυσε αυτόν η γένοντα. Ξέρει ο δούλος και τα συναισθήματα του Θεού. Αν μπορώ να το πω έτσι, τα συναισθήματα έτσι. Πώς αντιλαμβάνεται ο Θεός την επιστροφή του ασώτου Υιού. Πώς το καταλαβαίνει. Το ξέρει ο δούλος. Γιατί είναι κοντά στο Θεό, κοντά στον Πατέρα. Το γνωρίζει ο δούλος. Και έχει αποστολή ο δούλος να δώσει αυτό που βλέπει στον Πατέρα, να το μεταφέρει στον πρεσβύτερο Υιό. Αλλά ο πρεσβύτερος Υιός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό είναι το φοβερό, αδελφοί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Του μιλάει ο Θεός στην ουσία μέσα από έναν εξουθενωμένο δούλο και αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εν τέλει βγαίνει ο ίδιος ο πατέρας έξω, ξέρουμε τη συνέχεια έτσι, και ούτε και εκείνον άκουσε. Θέλω να δούμε, αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού, αν θέλετε κι εσείς, τον Νεεμάν το Σύρο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ευωδόθηκε από το Θεό. Στην 363 θα διαβάσω δύο εδάφια, όποιος θέλει να ανοίξει. Ο Νεεμάν ο Σύρος, λοιπόν, ένας βασιλιάς ένδοξος, ακούει, ενώ ήταν λεπρός, ακούει από μια δούλη, προσέξτε, από μια δούλη, μια δούλη, ότι υπάρχει Θεός, υπάρχει προφήτης στον Ισραήλ. Ποιος του μίλησε? Ο Θεός του μίλησε. Ο Θεός μέσα από μια δούλη. Και το πίστεψε, το πίστεψε, το δέχτηκε. Μα τώρα ο πλούσιος, αυτός ο άρχοντας, αυτός ο μεγάλος του κόσμου τούτου, πίστεψε, τι είπε το κοριτσάκι τώρα, το μικρό, μια δούλη, εχμάλωτη μάλιστα. Το πίστεψε. Ευλογία Θεού. Άκουσε την προτροπή που του έκανε ο Θεός μέσα από τη δούλη. Και καθώς πήγε λοιπόν, μάζεψε εκεί τους στρατιώτες του, τους δούλους του μάλλον, και πήγε στο βασιλιά του Ισραήλ, νομίζοντας ότι εκεί θα γίνει καλά. Εν τέλει, για να μην τα πολυλογώ, έφτασε στον Ελισέ, και αντί να βγει ο προφήτης του Θεού, καθώς περίμενε ο Νεεμάν, και να σηκώσει το χέρι του και να προσευχηθεί και να γίνει, ξέρω εγώ, θεραπεία, του λέει με αποστολέα ο Ελισέ, με μηνυτή, πήγαινε και λούστητη 7 φορές στον Ιορδάνη και θα επανέλθει η σάρξου και θα καθαριστείς. Του δίνει δηλαδή με έναν μηνυτή, πάλι με ένα δούλο, μήνυμα. Πάλι με δούλο πάει μήνυμα στον Νεεμάν. Αλλά αυτή τη φορά ο Νεεμάν δεν άκουσε, αδελφοί. Φοβερό. Ο Νεεμάν εκείνη την ώρα
άρχισε, εθυμώθη. Προσέξτε τη λέξη, το 11 αδελφοί, στο εδάφιο 363, ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε. Δύο χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά δικά μας όταν υπερηφανευόμαστε. Όταν αρχίζουμε και έχουμε γνώμη. Όταν δεν δεχόμαστε το δούλο, τη φωνή του Θεού από ένα δούλο. Όταν δεν χωράει η φωνή του Θεού μες στην καρδιά μας. Γιατί έχουμε πέτρες, γιατί έχουμε ανάστημα, γιατί θεωρούμε ότι αυτό που πιστεύουμε είναι το σωστό. Και θύμωσε και ανεχώρησε να φύγει, να φύγει. Όταν θυμώνω και όταν πάω να φύγω και από τα νεύρα μου, έτσι, βέβαια να φύγω από τα νεύρα μου, καλό είναι για να μην πω καμιά κουβέντα, έτσι, αυτό είναι καλό. Αλλά κάτσε να δεις τι έχει να σου πει ο δούλος. Τι σου λέει ο υπηρέτης, τι σου λέει ο απεσταλμένος. Ναι, αλλά εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι, ότι... εσύ νόμιζες, αλλά περίμενε να δεις. Και είπε, εγώ έλεγον βεβαίως θα εξέλθει και θα γίνει αυτό και θα κουνήσει τα χέρια του και δεν είχαμε και ποτάμια στη Συρία, ήταν ανάγκη να πάω σε αυτό τον ποταμό εδώ, τον Ιορδάνη, να βαπτιστώ. Και καθώς ήταν αδελφοί θυμωμένος, όπως μας λέει η Γραφή, και έτοιμος να φύγει, ανεχώρησε με τα θυμού, μας λέει στο 12 εδάφιο, πάλι ο Θεός, τι αγαθό Θεό έχουμε αδελφοί, αλληλούια. Να είμαστε παρατηρητικοί αδελφοί και να προσέχουμε τους δούλους. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού. Προσέξτε, οι άνθρωποι που τον αγαπάνε τώρα είναι αυτοί, έτσι. Δηλαδή, αν εγώ τώρα ήμουν κάποιος από τους δούλους του Νεεμάν και δεν τον αγαπούσα, σιγά μην τον πλησίαζα. Θα τον έβλεπα θυμωμένο, θα έφευγα κι εγώ μαζί του. Εγώ τώρα ήρθα, έκανα τόσο κόπο, ήρθα μαζί του εδώ. Και αυτός θυμωμένος που είναι, σιγά μην πάω να του μιλήσω. Αυτοί όμως οι άνθρωποι τον αγαπάνε. Και έχουν αποστολή από το Θεό. Έχουν αποστολή από το Θεό, να φέρουν το λόγο του Θεού σε αυτόν. Και εξουσία από το Θεό. Μα οι δούλοι, οι δούλοι. Οι πλησίασαν δε οι δούλοι αυτού. Φαντάζομαι, αδελφοί, με τη γλυκύτητα θα του μιλήσανε, με την καλοσύνη, με την ταπεινοφροσύνη. Γιατί οι δούλοι έχουν χαρακτηριστικό, αδελφοί, είναι ταπεινόφρονες. Οι δούλοι. Όταν η καρδιά μου όμως εμένα υψώνεται, ξαναλέω, δεν έχω ταπεινό πνεύμα, αλλά έχω υπερήφανο πνεύμα. Θυμώ, έτσι. Επλησίασαν και λάλησαν προς αυτόν και είπαν, πάτερ μου, προσέξτε πώς του μιλάνε, έτσι, πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σιπή, μέγα πράγμα δεν ήθελε σκάμι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη. Και αυτός ο λόγος ήταν αρκετός για να πιστεί ο Νεεμάν. Δόξα το Θεό που πίστηκε. Δόξα, θα μπορούσε να μην πιστεί και να γυρίσει πίσω και ποτέ να μην γιατρευόταν, αδελφοί. Ποτέ να μην γιατρευόταν. Μα ο Θεός θα τον άφηνε. Αδελφοί, ο Θεός, ξαναλέω, μιλάει άπαξ και δεις. Αλλά εμείς δεν ακούμε. Εμείς δεν προσέχουμε. Και κατέβει, έκανε αυτό που του είπανε οι δούλοι του, γιατί κατάλαβε ή τέλος πάντων θέλησε να το δοκιμάσει. Λέει, οι άνθρωποι αυτοί με αγαπάνε, θα σκέφτηκε, λέω εγώ. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι με αγαπάνε, δεν θέλουν το κακό μου. Τι μου λένε, να υπακούσω σε αυτό που μου λέει ο λόγος του Θεού, που μου είπε και εκείνο το κορίτσι, που μου είπε ο προφήτης μάλλον. Θα το δοκιμάσω, θα το κάνω. Και εν τέλει σώθηκε ο άνθρωπος αυτός. Ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε ευλογημένα, αδελφοί, ο Σαούλ στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και ο πρώτος βασιλιάς του λαού Ισραήλ, τον οποίο τον έκλεξε ο ίδιος ο Θεός, καθώς ο ίδιος ο λαός ζήτησε να έχει βασιλιά. Ο άνθρωπος αυτός, μας λέει στην 271 σελίδα, ήταν ένας άνδρας εκλεκτός και ωραίος, στο θήτα κεφάλαιο, και δεν υπήρχε, λέει, ωραιότερος από αυτόν και ψηλότερος κτλ. Αλλά στην 271, στο θήτα 3, πριν ακόμα γίνει, όχι εκλογή του, η αποστολή του, γίνεται ένα συμβάν στην οικογένειά του. Στο 3 εδάφιο λέει, και οι όνοι του Κις, του πατέρα του δηλαδή, του Σαούλ, εχάθηκαν. Χάθηκαν τα γαϊδούρια του πατέρα του. Και είπε ο Κις προς τον Σαούλ τον ιών αυτού, λάβε τώρα με τα σου ένα των υπηρετών και σηκωθείς, είπαγε, να ζητήσεις τους όνους. Πάρε έναν υπηρέτη μαζί σου. Προσέξτε, ευλογία Θεού αυτό. Του στείλε ο Θεός μέσω του πατέρα του έναν υπηρέτη. Αδελφοί, έχει βάλει ο Κύριος δίπλα μας υπηρέτες. Ας τους δούμε, ας τους διακρίνουμε. Μπορεί να είναι, ξαναλέω, μπορεί να είναι για
το παιδί ο πατέρας, η μητέρα. Πώς θα το καταλάβω, γιατί με υπηρετεί. Με υπηρετεί. Με αγαπάει. Και έτσι φανερώνει το ότι με αγαπάει, γιατί με υπηρετεί. Μπορεί να είναι για τον πατέρα και τη μητέρα το παιδί. Γιατί υπηρετεί μέσα στο σπίτι το παιδί. Έτσι, μπορεί να είναι για τον άντρα ή γυναίκα του. Γιατί τον υπηρετεί. Να είναι μια δούλη μέσα στο σπίτι. Να είναι για τη γυναίκα και για τα παιδιά ο άντρας, γιατί υπηρετεί μέσα στο σπίτι. Έτσι, και ξαναλέω πάλι, και μέσα στην εκκλησία μπορούμε να το δούμε και μέσα ανάμεσα στην κοινωνία των αδελφών. Από την υπηρεσία κάποιος γίνεται δούλος. Έτσι, όπως είπαμε προηγουμένως. Και καθώς θέλει έναν τον υπηρέτη, πήγαινε να ζητήσει τους όνους. Και καθώς ψάχναν από εδώ, ψάχναν από εκεί, δεν τους βρίσκανε τους όνους. Και είπε κάποια στιγμή ο Σαούλ, να γυρίσουμε πίσω γιατί θα ανησυχεί ο πατέρας μου. Και λέει στο 6 ο υπηρέτης. Ο δε είπε προς αυτόν, ιδού τώρα εν τη πόλη ταύτη είναι άνθρωπος του Θεού. Κάτσε Σαούλ, περίμενε. Περίμενε, μην πάμε να φύγουμε. Εδώ σε αυτή την πόλη είναι ένας υπηρέτης του Θεού. Να πάμε γιατί έχει φωνή Θεού. Νάτος ο λόγος του Θεού στη φωνή του υπηρέτη. Αλληλούια, στο υπηρέτη. Δεν την εξουθένησε ο Σαούλ. Δεν είπε τώρα τι λέει ο υπηρέτης, τον υπηρέτη θα ακούω. Εγώ είμαι ο γιος του Σαούλ που έχω τους όνους, αυτόν θα ακούω. Όχι, την άκουσε τη φωνή του Θεού. Και όταν αργότερα λέει ο Σαούλ στο 7 και είπε ο Σαούλ προς τον υπηρέτη, αλλά ιδού θα πάμε σε αυτόν, αλλά τι θα φέρουμε σε αυτόν. Τι δώρο θα πάμε σε αυτόν. Έτσι είχε ανησυχία ο Σαούλ. Θα πάμε στο δούλο του Θεού, αλλά κάποιο δώρο πρέπει να του πάμε. Και αποκριθείς πάλι ο υπηρέτης προς τον Σαούλ, είπε, ιδού ευρίσκεται εν τη χειρή μου εν τέταρτο σύκλο αργυρίου. Ο υπηρέτης, γιατί τον έχει βάλει ο Θεός, έχει λύσεις. Έχει λύσεις για όλα. Δεν έχει μόνο λόγο Θεού να μου δώσει και να σου δώσει, αλλά έχει και λύσεις στη δυσκολία που θα έρθει στη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος τον έχει βάλει εκεί. Δεν είναι, είπαμε, ξαναλέω, ο υπηρέτης, είναι ο Κύριος πίσω από αυτόν. Και εν τέλει ο Σαούλ ευλογήθηκε, καθώς ξέρουμε ότι συνάντησε το δούλο του Θεού και βέβαια έγινε μετά βασιλιάς. Ο Σαούλ όμως, αδελφοί, ενώ ξεκίνησε έτσι ωραία και ευλογημένα και ταπεινά, καθώς αλλού μας λέει ότι κρυβότανε, λέει, στις αποσκευές για να μην φανιστεί μπροστά στο λαό, αργότερα, όταν πλέον η καρδιά του σκληρύνθηκε και υπερηφανεύτηκε, δεν άκουγε τους δούλους του. Και ενώ οι δούλοι του, ιδιαίτερα ο ίδιος του γιος, ο Ιωνάθαν, του μιλούσε υπέρ του Δαβίδ, αυτός δεν άκουγε. Και ενώ επανειλημμένος του ερχότανε φωνή μέσα από τους ανθρώπους υπέρ του Δαβίδ και από την κόρη του και από τους δούλους του και από τον ίδιο τον Δαβίδ και τον Ιωνάθαν, εκείνος σκλήρινε την καρδιά του. Και όσο περισσότερο περνούσε ο καιρός, εκείνος σκλήρινε την καρδιά του. Αποτέλεσμα, ενώ η φωνή του Θεού ερχότανε σε αυτόν, φυλάξου, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι έτσι όπως νομίζεις. Εκείνος σκλήρινε την καρδιά του και εν τέλει δεν υπάκουσε τη φωνή του Θεού όπως κάνανε και οι Ισραηλίτες. Θέλω να δούμε, αδελφοί, σε δύο παραβολές στην Καινή Διαθήκη, ότι ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι στέλνει ο Κύριος δούλους. Η πρώτη είναι ο Αμπελώνας και η δεύτερη είναι η παραβολή του γάμου. Διαβάζω μόνο δύο εδάφια από τη σελίδα 869. Καθώς είπε την παραβολή του Αμπελώνα ο Κύριος, έχτισε έναν Αμπελώνα, περιέβαλε φραγμό, έσκαψε λινό, οικοδόμησε πύργο και όταν πλησίασε, λέει, ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους του προς τους γεωργούς. Οι γεωργοί είναι ο λαός του Ισραήλ. Έτσι, και οι δούλοι είναι οι απεσταλμένοι που έστελνε ο Κύριος, οι προφήτες, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, και οι απεσταλμένοι του Κυρίου να φέρουν το Λόγο του Θεού στους γεωργούς. Και αυτή μας λέει ο Λόγος του Θεού. «Πιάσαντες οι γεωργοί, άλλον τον έδιραν, άλλον εφώνεψαν, άλλον ελιθοβόλησαν». Όταν, λέει, πλησίασε ο καιρός των καρπών, και σε μας, αδελφοί, περιμένει ο Κύριος να κάνουμε καρπό. Και όταν πλησιάζει ο καιρός των καρπών, της καρποφορίας μας, έτσι, πότε είναι αυτός ο καρπός, θα έλεγα συχνά περιμένει ο Κύριος και έρχεται να κάνει έλεγχο τι καρπό φέρνουμε. Σύμφωνα με την παραβολή που ο ίδιος ο Κύριος μας έχει πει, έτσι.
κάνει έλεγχο. Τι καρπό έφερες, Σπύρο, αυτόν τον καιρό? Έφερες καρπό καλό ή δεν έφερες? Ή ο καρπός σου δεν είναι καλός, και όχι μόνο δεν είναι καλός, αλλά πιάνεις και τη γη. Θα σε κόψω. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, κάτσε, περίμενε, πατέρα, να τον περιποιηθώ λίγο ακόμα, να περιμένουμε ένα και, λίγο καιρό ακόμα, μέχρι να του βάλω κοπριά, να το κλαδέψω το δέντρο, για να φέρει καρπό. Άρα, περιμένει ο Θεός να φέρουμε καρπό. Και στον καιρό της καρποφορίας στέλνει δούλους. Στέλνει απεσταλμένους να μας μιλήσουν, να μας πούνε, να μας δώσουν οδηγία για τη ζωή μας. Εκεί εμείς, ξαναλέω, πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτούς? Τους λιθοβολούμε, τους κυνηγάμε, τους εξουθενούμε? Και ακόμα χειρότερα, στην παραβολή του γάμου, που είναι για τους έσχατους καιρούς. Όταν ήρθε ο καιρός των γάμων, απέστειλε, λέει, πάλι δούλους να καλέσουν τους προσκεκλημένους στους γάμους. Και οι προσκεκλημένοι τι κάνανε? Δεν θέλανε να έρθουνε. Και απέστειλε άλλους δούλους. Πω, αδελφοί, αυτό το διάβαζα τώρα το απόγευμα, τρόμαξα. Τρόμαξα. Γιατί λέω, άμα βλέπω ότι ο Κύριος μου στέλνει τη φωνή του από εδώ, οπ, και την εξουθενώ, και λέω, τώρα αποκλείεται, δεν είναι, όχι. Και ξαναβλέπω άλλον, δεύτερο από εκεί, και τρίτον. Φέρνει δούλους ο Κύριος να μου μιλήσουν και εγώ δεν καταλαβαίνω. Εκεί μπήκε φόβο στην καρδιά μου. Θυμάμαι, αδελφοί, μια φορά, δεν είναι μόνη, αρκετές φορές, προτροπή μου το λέω, αλλά είναι η αλήθεια, αδελφοί. Ήμουν πεπισμένος για κάτι ότι πρέπει να κάνουμε με τη Μέρη. Πεπισμένος ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Και η Μέρη μου λέει, βρε Σπύρο, μου μίλαγε με αγάπη, μήπως δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε αλλιώς? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, λέω, είναι ο λόγος του Θεού, το λέει. Ήμουν απεπισμένος κιόλας ότι είναι αυτό. Έκανε πίσω η Μέρη, μια, δύο, τρεις, μου το ξανά έλεγε βέβαια ξανά. Κάποια στιγμή λέει, θα δοκιμάσει, φαντάστηκα ότι θα δοκιμάσει και τα μεγάλα όπλα. Πάμε να ρωτήσουμε και τον αδελφό τον Γιώργο. Τα που ακούω εγώ αυτό τον αδελφό τον Γιώργο, είμαι σίγουρος ότι ο αδελφός ο Γιώργος θα έχει την ίδια άποψη που έχω κι εγώ. Ίδια άποψη θα έχει, είμαι σίγουρος, της λέω. Άμα είσαι σίγουρος, μου λέει, πάμε να το ρωτήσουμε. Και πήγαμε, αδελφοί, να ρωτήσουμε τον αδελφό τον Γιώργο. Πάω εγώ να τον ρωτήσω λοιπόν τον αδελφό. Και καθώς το ρωτάω και περίμενα να μου πει, ναι, Σπύρο, δίκιο έχεις, τον πληρώνει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Κατάλαβα ότι τον γέμισε το δούλο του ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και μου μιλάει ο Θεός και μου λέει, λάθος είναι αυτό που πάτε να κάνετε. Όχι, λέει, να κάνετε αυτό. Και μου λέει αυτό που μου πει Μέρη. Και εγώ, αδελφοί, εκείνη την ώρα ξεγυμνώθηκα. Κατάλαβα, δεν του το είπα του αδελφού έτσι ότι είχα εξουθενήσει στη Μέρη, δεν του το είπα. Τώρα το ακούει. Αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσα και τον αδελφό να τον εξουθενήσω. Έτσι, και να του πω, όχι, λάθος κάνει ο αδελφός. Λάθος κάνει. Αυτό είναι το σωστό. Και εν τέλει, κάνοντας αυτό που τέλος πάντων μας οδήγησε ο Κύριος, ήρθε ευλογία. Ήρθε καρποφορία. Ήρθε καλό, οικοδομή. Και δόξαζα τον Κύριο μετά. Και λέω, μα καλά. Χτύπαγα το κεφάλι μου που λέμε στον τοίχο. Εγώ το χτύπαγα με το χέρι μου. Και λέω, μα δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα. Ήρθε μία, δύο, τρεις φορές να μου μιλήσει ο δούλος, η Μέρη στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Άλλες φορές και άλλες φορές, έχω πολλά παραδείγματα, μπορώ να σας μιλάω μέχρι το πρωί. Αλλά πρέπει να διακρίνουμε, αδελφοί, πρέπει να διακρίνουμε το δούλο και τον απεσταλμένο του Κυρίου. Καταρχήν βέβαια ο δούλος και ο απεσταλμένος του Κυρίου θα μιλήσει πάντοτε την αλήθεια, θα μας πει την αλήθεια. Θα το διακρίνουμε, ξαναλέω, επειδή μας αγαπάει και μας υπηρετεί. Άνθρωπος ο οποίος μας υπηρετεί και ξέρουμε ότι μας υπηρετεί και το έχουμε διαπιστώσει, μας υπηρετεί, μπορεί να μας υπηρετεί κάποιος και να μην το ξέρουμε, προσέφεται για μας, έτσι. Αλλά άνθρωπος ο οποίος μας υπηρετεί, σας παρακαλώ πολύ να προσευχόμαστε, βέβαια, και να διακρίνουμε πάντοτε, έτσι, με το Λόγο του Θεού, αλλά μήπως μας μιλάει ο Κύριος, μήπως θέλει ο Θεός να με φυλάξει από κάτι κακό μέσα στη ζωή μου, και μπορεί να είναι οποιοδήποτε, οποιοδήποτε. Και μη σας πω ότι μπορεί να είναι και ο πιο εξουθενωμένος μέσα στην καρδιά μου, να μου μιλήσει ο Θεός. Μην ξεχνάτε το γαϊδουράκι του Βαλάμ. Το γαϊδουράκι. Που ήταν ό,τι πιο εξουθενωμένο μπορεί να πει κάποιος, έτσι, ούτε καν άνθρωπος. Και ενώ ο Θεός του μίλησε να μην πάει του προφήτη, εκείνος δεν και καλά ήθελε να πάει, γιατί σκεφτόταν το χρήμα, τα πλούτη, τη γη αυτή,
Και καθώς πήγαινε, ξαφνικά λέει άγγελος, εξολοθρευτής, με ρομφαία και γυμνωμένη στα χέρια του, εμφανίστηκε, τον οποίο δεν τον είδε ο δούλος του Θεού. Μα, τυφλωνόμαστε πολλές φορές, αδελφοί, και δεν βλέπουμε ότι δεν είναι σωστός ο δρόμος που περπατάμε. Και το γαϊδουράκι λέει, καθώς το είδε, φοβερό έτσι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αδελφοί, το πλέον εξουθενωμένο ζώο, έτσι. Καθώς το είδε, λέει, τον άγγελο του Κύριου, γιατί του ανοίχθηκαν τα μάτια, πήγε, λέει, δεξιά για να αποφύγει τη ρομφαία του Κυρίου και το πόδι του προφήτη σμπαραλιάστηκε στον τοίχο, χτυπήθηκε στον τοίχο. Και ο προφήτης τα έβαλε με το γαϊδούρι και άρχισε διάλογο με το γαϊδουράκι και το χτύπησε κιόλας. Προσέξτε τώρα, ο απεσταλμένος του Θεού που είναι το γαϊδουράκι εν προκειμένου, γιατί ο Θεός μπορεί να μιλήσει με οποιονδήποτε και με καταστάσεις και με ζώα και με ανθρώπους και με ανθρώπους του κόσμου και με όποιον θέλει μπορεί να μιλήσει ο Κύριος. Του μιλάει, προσπαθεί να τον προτρέψει να μην προχωρήσει γιατί θα του γίνει κακό και εκείνος όχι μόνο δεν ακούει, αλλά το χτυπάει κιόλας. Και καμιά φορά, αδελφοί, τα μελανίσματα των φίλων δεν είναι ευχάριστα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Οι πληγές των φίλων δεν είναι ευχάριστες, αλλά οι φίλοι μας αγαπάνε. Και όταν μάλιστα έχουν αποστολή από το Θεό και μήνυμα από το Θεό, να του δίνουμε σημασία. Και καθώς το γαϊδουράκι άρχισε να... Τι έκανα, άρχισε να του μιλάει, ο προφήτης βέβαια δεν είχε καταλάβει τίποτα, συνέχισε το δρόμο του και τελικά απολέστηκε. Και σκεφτόμουν, αδελφοί, και σκέφτομαι τώρα ότι μεγάλοι του κόσμου τούτου δίνουν σημασία στα λόγια, μάλλον οι άνθρωποι του κόσμου τούτου δίνουν σημασία στους μεγάλους. Στους μεγάλους, βασιλείς, στους σοφούς, σε αυτούς που έχουν πολλά like μέσα στο Instagram, σε αυτούς που έχουν πολλούς ακολούθους στο Facebook, δίνουν μεγάλη σημασία στο τι λένε. Και μπορεί να λένε, συγγνώμη, σε χλαμάρες, έτσι. Αλλά δίνουν μεγάλη σημασία. Ακόμα και οι μεγάλοι στρατιλάτες, τα γάλματά τους, όπως του Αλέξανδρου, ας πούμε, ένα μεγάλο άλογο σηκωμένο στα δύο πόδια, το έχουν στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στρατιλάτης, μεγάλος, ένα άλογο. Ο Κύριος όμως δεν μπήκε στα αεροσόλυμα με άλογο, μπήκε με ένα γαϊδουράκι. Μπήκε με ένα γαϊδουράκι, με το πλέον ταπεινό ζώο. Και έτσι προχώρησε ο Θεός, έδινε σημασία, ο Χριστός προχώρησε, έδινε σημασία στους ανθρώπους που ήταν γύρω του, στους εξουθενημένους, πήγαινε σε αυτούς που τον φώναζαν, μπορεί να ήταν εξουθενημένοι από τους ανθρώπους, να ήταν μικρά παιδιά, να ήταν τυφλοί, να ήταν παραλυτικοί, να ήταν οι τελευταίοι των αμαρτωλών, οι τελώνες και οι πόρνοι. Και ο Χριστός πήγαινε γιατί τους αγαπούσε. Πήγαινε κοντά τους γιατί τους αγαπούσε και ήθελε να τους δώσει το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο για όλα. Είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί, ότι ο Παύλος και ο Πέτρος, δύο δούλοι του Θεού, πραγματικά αναστήματα πνευματικά, τα οποία λέμε Κύριε στο μικρό του δαχτυλάκι να μπορούσαμε να τους μοιάσουμε και θαυμάζουμε το έργο του Θεού που έκανε ο Κύριος με αυτούς τους ανθρώπους, ποτέ δεν συστήνανε τον εαυτό τους και πάντοτε δίναν σημασία στη φωνή του Θεού, από όπου και αν προερχόταν η φωνή του Θεού. Αλλά δίναν σημασία. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, ο Παύλος, όταν είχαν βρεθεί σε αδιέξοδο εκεί στην Τροάδα, γιατί δεν ήξερε πού να πάει, μαζί με τους συνδούλους του, καθώς το Πνεύμα του Άγιο τους εμπόδισε να πάνε στην Ασία, εκείνη την ώρα, καθώς ήταν σε αδιέξοδο και δεν ξέραν τι να κάνουν, βλέπει όραμα, λέει. Βλέπει όραμα. Και βλέπει έναν άντρα Μακεδόνα να του λέει «Έλα προς εμάς, έλα προς εμάς και βοήθησον εμάς». Και γράφει η γραφή μετά. Καθώς λέει «Ακούσαμε το όραμα αυτό, εσυμπεράναμε». «Εσυμπεράναμε», λέει η γραφή. «Εσυμπεράναμε». Δηλαδή, ο Παύλος δεν πήρε την απόφαση μόνος του. «Εγώ είδα το ενύπνιο, Παύλος, έτσι, εγώ είδα το ενύπνιο, αδελφοί, θα πάμε εκεί, θα πάμε στους Φιλίππους». Κάθισε, φαντάζομαι, μαζί με τους άλλους αδελφούς, ποιους, τον Λουκά που είχε μαζί του, μα τον Λουκά τώρα που τον πήρες μαζί σου στο έργο, που είναι θεράπων, που είναι δούλος, που είναι να γράφει, που είναι ιατρός, είναι, ο άλλος είναι δούλος, ο άλλος είναι έρθει να μας βοηθήσει. Ναι, ναι, κάθισα μαζί τους, τους είπα το ενύπνιο
Και συμπεράναμε, λέει, όλοι μαζί, συμπεράναμε ότι ο Θεός μας καλεί. Συμπεράναμε. Χαίρομαι, αδελφοί, όταν βλέπω όταν η καρδιά μου, αν πάρει τέτοια θέση. Όταν όμως η καρδιά μου πάρει άλλη θέση της εξουθένησης, τότε εκεί φοβάμαι. Εκεί φοβάμαι. Αλλού ο Πέτρος θα πει, καθώς τον βλέπανε και θαυμάζαν όλοι για τη θεραπεία που έκανε στο ιερό, θα πει, μην κοιτάτε σε μας. Δεν είμαστε εμείς κάτι. Ούτε το κάναμε επειδή ήμασταν πολύ καλοί και πολύ ευλογημένοι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός το έκανε. Και ο ίδιος ο Πέτρος που έκανε αυτό το θαύμα τολμάει να μιλήσει στην επιστολή του στους δούλους του Θεού, τους πρεσβυτέρους, και να τους αποκαλέσει συμπρεσβύτερους. Ο Απόστολος Πέτρος, που αν ήταν τώρα εδώ στην εκκλησία ο Πέτρος και έλεγε εμένα θα με αποκαλούσε συμπρεσβύτερο, και μόνο που το σκέφτομαι να τριχιάζω ολόκληρος, αδελφοί, και λέω, ο Πέτρος θα με πει συμπρεσβύτερο? Δηλαδή ο Πέτρος φέρνει τον εαυτό του στο ίδιο επίπεδο με όλους τους δούλους του Θεού. Ναι, αδελφοί, γιατί ξέρει ότι είναι άνθρωπος, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι και χρειαζόμαστε καθαρά την οδηγία του Κυρίου. Και πολλές φορές ο Θεός θα έρθει να μας μιλήσει με τον τελευταίο, θα έρθει να μας μιλήσει με τον έσχατο, αρκεί εμείς να έχουμε τη φωνή μας, τα αυτιά μας ανοιχτά, να ακούσουμε την αποστολή που θα δώσει ο Κύριος σε αυτόν τον άνθρωπο και τη φωνή του. Σε ένα άλλο σημείο της γραφής, αδελφοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η εκκλησία της Φιλαδέλφειας, εκεί σε εκείνο το σημείο της Αποκάλυψης, που ήταν η πιο ευλογημένη εκκλησία, ο άγγελος της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας, που ήταν ο πιο ευλογημένος άγγελος, καθότι είχε μικρά δύναμη, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, και φύλαξε το Λόγο του και δεν αρνήθηκε το όνομα του Χριστού. Είχε μικρή δύναμη. Και αυτό ήταν, θα έλεγα, το καύχημά του, ότι έχει μικρή δύναμη. Και δεν το λέει ο ίδιος, πιστεύω το καταλάβαινε και ο ίδιος, ο Κύριος το λέει, έχεις μικρά δύναμη. Πιστεύω το καταλάβαινε και ο ίδιος ότι έχει μικρά δύναμη. Το αντιλαμβανόταν και ο ίδιος. Γιατί αν καυχόταν γι' αυτό, δεν θα του το έλεγε ο Κύριος. Το ότι το λέει ο Κύριος σημαίνει ότι εκείνος το έχει αντιληφθεί. Έχεις μικρά δύναμη. Και έχω, θα έλεγε, μικρά δύναμη, Κύριε. Αλλά επειδή έχεις μικρή δύναμη και επειδή φύλαξες το λόγο του Κυρίου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου, εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού. Αλληλούια. Ο αδύναμος, αυτός ο μικρός που λες τώρα τι, δεν γεμίζει το μάτι, αυτός ο αδύναμος. Ο άλλος όμως, ο αδελφός που είναι δυνατός, που λέει ότι εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν, εγώ δεν χρειάζομαι κάποιον να έρθει στη ζωή μου, εγώ δεν χρειάζομαι κανέναν, γιατί είμαι πλούσιος, είμαι. Ξέρω τι θα κάνω, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Δεν έχω ανάγκη τη γυναίκα μου, δεν έχω ανάγκη τα παιδιά μου, δεν έχω ανάγκη τα αδέλφια μου, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Τότε αυτός καθίσατε εκείνη την ώρα, αδελφοί, τυφλός, φτωχός, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, και ενώ ο Θεός έχει βάλει δίπλα του αποστολής, ανθρώπους, δηλαδή δούλους, να τον συνεφέρουν, δεν μπορεί να συνέλθει. Δεν μπορεί να συνέλθει. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, πάντοτε να έχουμε αυτό το φρόνημα. Το φρόνημα του Χριστού. Το φρόνημα το ταπεινό, το φρόνημα το ήσυχο. Πόσες φορές, ξαναλέω, θα μ' είχε ήθελε ο Θεός να με φυλάξει, αδελφοί, στη ζωή μου από πράγματα και καταστάσεις που εγώ ήμουν απεπισμένος ότι έτσι είναι το σωστό και αυτό θα κάνουμε. Και φώναζα πολλές φορές, αδελφοί, και η φωνή δεν είναι καλός σύμβουλος, είναι σημείο ότι δεν πάω καλά. Δεν πάω καλά. Όταν βλέπω ότι φωνάζω, μη θεωρώ ότι με τη φωνή μου θα επιβάλλω το σωστό. Έτσι, αλλά να ερχόμαστε σε Αυτόν, μήπως μου μιλάει ο Θεός, να πει το παιδί, μήπως έχει βάλει τη μητέρα μου ο Κύριος. Ο Κύριος την έχει βάλει, γιατί σε υπηρετεί. Είναι η δούλη που σε υπηρετεί και την έχει βάλει ο Κύριος. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, τα τέκνα υπακούεται στους γονείς. Γιατί να υπακούμε στους γονείς, Κύριε? Γιατί είναι αυτοί που έχω βάλει εγώ ως δούλους, να φέρνουν τη φωνή μου μέσα στο σπίτι σου, σε σένα, προσωπικά. Και πολλές φορές οι νέοι, τα παιδιά,
ψάχνουν να βρουν τη φωνή του Θεού από εδώ, από εκεί, και καλά κάνουν και την εξητάνε. Πολύ καλά κάνουν και χαίρομαι όταν βλέπω νέους να εξητάνε τη φωνή του Θεού. Αλλά μήπως και η φωνή του Θεού έχει έρθει μέσα από τη μητέρα σου? Μήπως έχει έρθει η φωνή του Θεού μέσα από τον πατέρα σου και εσύ δεν το έχεις προσέξει και το έχεις εξουθενήσει? Πρόσεξε, γιατί είναι δούλοι που έχει βάλει ο Κύριος μέσα στο σπίτι σου να σε υπηρετούν και με αποστολή να φέρουν τον λόγο του Θεού. Και ανάποδα, έτσι, να εξουθενήσει μια γυναίκα τον άντρα της. Τώρα εσύ θα μου πεις τι να κάνω. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνω. Μην το εξουθενείς. Είναι, αφού είναι, την έχει βάλει ο Κύριος, τον έχει βάλει εκεί. Μα έχει υπηρετήσει, υπηρετεί μέσα στο σπίτι. Μήπως σου μιλάει ο Κύριος? Μήπως μας μιλάει ο Κύριος, αδελφοί, και δεν βλέπουμε και δεν νοούμε? Εμένα αυτός ο φόβος μπήκε μέσα στην καρδιά μου, αδελφοί. Πραγματικά φόβος Άγιος μέσα στην καρδιά μου. Αλλά ξέρω, βλέποντας αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να βρούμε, ότι ο Θεός είναι αγαθός. Είναι αγαθός. Και όταν το φρόνημά μας, εμάς, είναι ταπεινό, ήσυχο, να ακούμε και να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού, έτσι. Πάντοτε διάκριση, έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας πάντοτε θα μας φέρει την αλήθεια, θα το διακρίνουμε, και πάντοτε να είναι σύμφωνο με το λόγο και το γεγραμμένο λόγο του Θεού. Πάντοτε να υπάρχει αυτή η διάκριση μέσα στην καρδιά μας. Αλλά να μην εξουθενήσω. Και θα είναι ασφάλεια για μένα και για τη ζωή μου να ακούσω και να υπακούσω. Και αν θέλω, αν δεν το καταλαβαίνω ή τέλος πάντων δεν πείθομαι, να ζητήσω από τον Κύριο επιβεβαίωση και συμμαρτυρία. Και θα έρθει ο Θεός, αδελφοί, γιατί είναι Θεός αγαθός. Είναι Θεός ευλογίας και αγάπης να μας διδάξει το λόγο του. Ξέρετε κάτι, ο πρώτος που μας μίλησε ως δούλος είναι ο Χριστός. Ιδού ο δούλος μου, ιδού ο πες μου, ο αγαπητός. Θυμάστε πως το λέει στον Ισαΐα? Ιδού ο δούλος μου. Δεν θα κάνει, πως το λέει στον Ισαΐα, τι ωραίο που είναι, αδελφοί, συγχωρέστε με λίγο να το διαβάσουμε, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευαρεστήθη. Πολύ θα ήθελα να έχω κοντά μου ένα τέτοιο δούλο. Δεν θα θέλατε? Ένα τέτοιο δούλο, ο οποίος θα είναι, τον έχει υποστηρίξει ο Θεός, είναι εκλεκτός του Θεού και η ψυχή του Θεού ευαρεστείται σε αυτόν. Πω, δεν θέλω κάτι άλλο. Μήπως είναι η γυναίκα σου, μήπως είναι ο άντρας σου ένας τέτοιος δούλος, μήπως είναι ο αδελφός σου ή η αδελφή σου που έχεις κοινωνία μαζί του ένας τέτοιος δούλος, το παιδί σου, ο πατέρας σου. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Όλα γίνονται δια πνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς το πνεύμα του Άγιου. Θέλει εξαγγείλει κρίση στα έθνη, δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει τη φωνή αυτού να ακουστεί εν της οδής. Ταπεινός, ήσυχος, πράος, και αυτός θα φέρει τη φωνή του Θεού. Αντίθετα, αν θεωρήσω και ψάξω να δω μέσα στην καρδιά μου, αν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος, αν βλέπω ότι φωνάζω, ανακράζω, κάνω τη φωνή μου να ακούγεται στο δρόμο, φωνάζω, νευριάζω, φωνάζω, ακούγομαι, ακούει όλη η γειτονιά, τι δούλος είμαι εγώ? Εγώ δεν είμαι δούλος. Ένα ταπεινωθώ πρώτα, να επιστρέψω στον Κύριο, να κλάψω στον Κύριο και να πω: Κύριε, συγχώρεσέ με, κάνε με τέτοιο δούλο. Ποτκάλαμο συντεθλασμένο δεν θα συντρίψει. Λινάριο καπνίζων δεν θα σβήσει. Δηλαδή, αυτόν που είναι τελευταίος, αυτός που είναι έσχατος, αυτός που είναι εξουθενωμένος, δεν θα τον διώξει, δεν θα τον εκβάλει, δεν θα τον απορρίψει, δεν θα απορρίψει τη φωνή του. Αλλά θα εκφέρει κρίση, αλλά εν αληθεία. Δεν θα δειλιάσει αυτός ο δούλος, αυτός ο δούλος δεν θα δειλιάσει, δεν θα εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχής, δεν θα εξασθενήσει. Εωσού βάλει κρίση εν τη γη. Εωσού βάλει κρίση εν τη γη. Εωσού φέρει σε μένα που δεν καταλαβαίνω με τίποτα το λόγο του μέσα στην καρδιά μου. Γι' αυτή είναι η παρηγοριά μου, αδελφοί, αυτή είναι η παρηγοριά μας, ότι έχουμε ένα Κύριο αγαθό. Και στέλνει δίπλα μας δούλους και δούλες να μας υπηρετήσουν, γιατί μας αγαπάνε, και να μας φέρουν το λόγο του τον Άγιο. Αμήν.